Καλησπέρα σας. Άκουσαμε πολύ προσοχή και τις δύο ομιλίες νωρίτερα και πραγματικά σπάζομαι αυτήν την άποψη. Άλλωστε το μότο της εταιρείας μας είναι οι άνθρωποι είναι η δύναμη και η τεχνολογία είναι το μέσο για να πουλήσουμε, για να κάνουμε με τους συνεργάτες μας καλές σχέσεις, με τους πελάτες μας καλές σχέσεις. Πραγματικά όμως η τεχνολογία σήμερα έχει αποδείξει ότι έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο δουλεύουμε, αλλά ζούμε. Και δεν μπορεί να μείνει έξω από την τεχνολογία το ασφαλιστικό, ο ασφαλιστικός χώρος, παρότι πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να βρούμε πού διασταυρώνεται η τεχνολογία με τις ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως και το λογισμικό που επιτρέπει σε μια επιχείρηση που θέλει σήμερα να αναπτυχθεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Αν προσπαθούσαμε λοιπόν να δούμε σε λευκό χαρτί τι θα έπρεπε να κάνουμε, αν στείναμε ένα λογισμικό σήμερα, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας κάποιους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δυνατότητα που έχεις. Ακόμα κι αν είσαι ένα εξαιρετικό σύστημα το οποίο έχει την καλύτερη δυνατή τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να εξαρτάται από τα συστήματα των ασφαλιστικών εταιριών, θα πρέπει να το προσαρμόσεις ή να εξαρτάται από ένα σύστημα το οποίο υπάρχει στην επιχείρηση ασφαλιστή διαμεσολάβησης και δεν πρέπει να το αγνοήσεις, γιατί η μετάπτωση των συστημάτων είναι στο κοστοβόρο κομμάτι και επηρεάζει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι, δουλεύουν οι συνεργάτες, δουλεύουν το προσωπικό, άρα η ενσωμάτωσή του είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με την πλατφόρμα που θα σας δείξω στα λίγα λεπτά που έχω πάρα πολύ γρήγορα και επιδερμικά, ήταν να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία λαμβάνοντας υπόψη μας αυτό το περιβάλλον που σας περιέγραψα νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, μια μεσητική η οποία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Ινφοδρόμιο, τον Ερμή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να λάβει υπόψη της καταρχήν το πληροφοριακό σύστημα που έχει. Εμείς δεν πειράζουμε το πληροφοριακό σύστημα το ήδη υπάρχον. Μπορεί να είναι παράδειγμα ένα Blue Byte ή κάποιο άλλο σύστημα της αγοράς με το οποίο γίνονται οι δουλειές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η μεσητική. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το δίκτυό της και αν το δίκτυό της έχει παρακλάδια αντίστοιχα, δηλαδή έχουμε ιεραρχίες. Αυτό το σχήμα είναι μια τυπική επιχείρηση ασφαλιστής διαμεσολάβησης, στο οποίο καλούμαστε να συνθέσουμε πάρα πολλά πράγματα, θα σας πω μερικά από αυτά, μέσα από τα οποία θα μπορέσει η επιχείρηση να κερδίσει προστιθέμενη αξία, να κερδίσει πόρους και κυρίως να δώσει μια εξωστρέφεια στο σύστημά της. Σίγουρα όσοι είστε σε αντίστοιχα μοντέλα εταιριών θα γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι μέσα από ένα σύστημα και μόνο να μπορέσεις να κάνεις το πιο απλό. Να δώσεις μία προσφορά σε έναν πελάτη τιμολογώντας από ένα σύστημα, να μπεις σε 10 συστήματα διαφορετικά. Ακόμα περισσότερο να μπορέσεις μέσα από το ίδιο σύστημα, μία μεσητική, να δώσεις τον συνεργάτη της μία ολοκληρωμένη λύση ώστε να συνεργάζεται μαζί της μόνο με ένα username και ένα password, μόνο με σύνδεση στο διαδίκτυο και να έχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται εκεί, να μην τρέχει σε πολλά διαφορετικά συστήματα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε σήμερα. Έρχονται αιτήσεις με email ή έρχονται fax, γίνονται η κάθε ασφαλιστική, εγκαθιστά ένα σύστημα στην πρακτοριακή με αποτέλεσμα να θέλεις 10 υπαλλήλους διαφορετικούς με τεχνογνωσία να κάνεις τη δουλειά. Θα σας πω πολύ γρήγορα τι αντιμετωπίζουμε εδώ και τι έχουμε επιλύσει με το είναι πλατφόρμα. Το πρώτο κομμάτι είναι οι ασφαλιστικές. Είναι η αχίλιος πτέρνα του συστήματος. Η πλατφόρμα δεν συνδέεται με καμία ασφαλιστική που δεν έχουμε επίσημη συνεργασία. Γιατί κάθε ασφαλιστική διαθέτει, συγχωρέστε με όσοι ξέρετε για την έκφραση, μία μπρίζα με την οποία μπορεί να μας δώσει κάποιες δυνατότητες. Οι δυνατότητες που ζητάμε σήμερα είναι να μπορούμε να τιμολογήσουμε, να μπορούμε να στείλουμε μία αίτηση μέσα από την πλατφόρμα χωρίς να μπούμε στο σύστημα της ασφαλιστικής, να μας απαντήσει ένα προσωρινό σήμα, να μας απαντήσει ένα συμβόλαιο και με την νομοθεσία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή να μπορούμε να εκτυπώσουμε και ένα ανανεωτήριο της καταπέτησης, τη στιγμή που το ζητάμε. Όμως οι μπρίζες αυτές δεν είναι για όλες τις ασφαλιστικές ίδιες. Κάθε ασφαλιστική έχει μία διαφορετική μπρίζα. Έχει ένα διαφορετικό πληροφοριακό σύστημα και έχει και διαφορετικές δυνατότητες. Παράδειγμα, δίνει μόνο τιμολόγηση. Περιμένουμε να δώσει και αντίστοιχες παροχές. Στη συνέχεια,
μέσα από τον Ερμή, μέσα από την πλατφόρμα, μπορούμε να κάνουμε το πιο απλό. Μπορεί ίσως να τη δούμε και live αυτή την εικόνα να δουλεύει. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να τιμολογηθούν σε μια εφαρμογή. Δηλαδή, θα βάλουμε τα στοιχεία αριστερά και θα μας δώσει όλα τα πακέτα των εταιρεών που συνεργαζόμαστε δεξιά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από πράγματα, να δώσουμε μια προσφορά, να συγκρίνουμε, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πολλές αλλαγές, μαζικές αλλαγές, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε μια προσφορά στον πελάτη. Αυτή η προσφορά μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση ή αν ο πελάτης αποφασίσει ότι θέλει να ασφαλιστεί. Είναι βασική μεσηδική ακόμη. Η διαδικασία αυτή εκχωρείται στον συνεργάτη. Ο συνεργάτης λοιπόν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα, να κάνει μέρος από τα πράγματα που του εκχωρεί η μεσηδική. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει μια προσφορά στον πελάτη, μπορεί να γίνει από την πλατφόρμα μια αίτηση η οποία θα φτάσει στην ασφαλιστική. Συγγνώμη, θα φτάσει στη μεσητική, αν έτσι έχει οριστεί, να κάνει αποδοχή αυτής της αίτησης με επισυναπτώμενα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Στη συνέχεια, να φτάσει στην ασφαλιστική και η ασφαλιστική να επιστρέψει ένα συμβόλαιο ή ένα προσωρινό σήμα αντίστοιχα τι έχει. Αυτό είναι μια διαδικασία που γίνεται από ένα σημείο. Τι επιτυγχάνουμε? Επιτυγχάνουμε μία και μοναδική πλατφόρμα να μπορεί να διεκπεραιώσει όλες τις δουλειές με τις οποίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την έκδοση. Παράλληλα, μέσα από την σύνδεσή της με τον back office της μεσητικής, να μπορεί να δώσουμε την πληροφορία που χρειάζεται στο συνεργάτη μας, ώστε να ξέρει τα νησπρακτά του, τα ανανεωτήριά του, τα ληξιάρια του. Δηλαδή, παίρνει μία μικρή εικόνα αυτού που τηρεί η μεσητική στην έδρα. Αυτό το τυπικό σύστημα που βλέπετε έχει δυνατότητα να ενσωματώσει οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία συνεργαστεί ανεξαρτήτως του πληροφοριακού του συστήματος. Έχει δυνατότητα να ενσωματώσει οποιαδήποτε back office και φυσικά να υποστηρίξει οποιοδήποτε δίκτυο ή μορφή μεσηδικής. Είναι κατά το 99% έτοιμη η πλατφόρμα ώστε μπορεί να εκχωρήσει με εξωστρέφεια στο ίντερνετ. Αυτό είναι μια πραγματική πλατφόρμα που βλέπετε, η οποία λειτουργεί πάνω στον Ερμή, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να μπει, να συγκρίνει, ακόμα και να αγοράσει χωρίς να έχει ασφαλιστεί απέναντί του, πληρώνοντας ηλεκτρονικά. Η πλήρης λοιπόν πλατφόρμα έχει την δυνατότητα να δώσει μια εξωστρέφεια στην επιχείρηση, η οποία συνίσταται και εξωστρέφεια προς το δίκτυό της, με ασφάλεια γιατί υποστηρίζει διαδικασία τυπών οπληρώνω με πλαφόν, ελέγχοντας τον συνεργάτη, να δώσει εξωστρέφεια προς τον πελάτη, τον ήδη πελάτη, βλέποντας ο πελάτης τα δικά του συμβόλαια που τηρεί στην μεσητική, εξωστρέφεια στον υποψήφιο πελάτη γιατί είναι στο ίντερνετ, να εξοικονομήσει πόρους γιατί μία αίτηση που περάστηκε και τα επισυναπτώμενα ήρθαν όλα μαζί. Δεν χρειάζεται να επαναπληκτρολογηθεί δεύτερη και τρίτη φορά. Θα φύγει απευθείας και θα πάει στην ασφαλιστική να εκδοθεί. Δεν θέλουμε λοιπόν επαναπληκτρολόγηση πόρους, δεν ήρθαν τα χαρτιά σωστά. Έχουμε ένα εξαιρετικό workflow, διαδικασία που τηρούμε τις ενέργειες. Άρα κάθε στιγμή ξέρουμε ποιος κάνει τι και ποια είναι η εργασία του καθενός. Και τέλος, θεωρούμε ότι είναι ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης, γιατί στη σημερινή εποχή οι συνεργάτες μας και λόγω κόστους, αλλά και κυρίως λόγω αδυναμίας να αντιληφθούν το περιβάλλον που αλλάζει, όταν αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δουλεύουμε, πρέπει να αλλάξει και η πλατφόρμα, η εφαρμογή. Δεν έχουν δυνατότητα να επενδύσουν σε τέτοια εργαλεία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που συνεργάζονται με μια μεσητική, η οποία τους παρέχει ένα εργαλείο και μπορούν να κάνουν από εκεί τα πάντα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να έχουν στα χέρια τους για να συνεργαστείτε. Μπορείτε να πάτε λοιπόν και να πείτε σε έναν υποψήφιο συνεργάτη, θα έχεις μόνο πρόσβαση στο ίντερνετ, θα έχεις ένα username και ένα password, ένα κωδικό δηλαδή, και μέσα από αυτό θα έχουμε μία σχέση χτίση μαζί, η οποία θα ελέγχεται από αυτό το εργαλείο. Πιστεύουμε ότι επειδή έχει χτιστεί με τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία και είναι σύγχρονο, πιστεύουμε ότι το μοναδικό του, η αχίλλειος πτέρνα του, είναι να συνεργαστούν οι ασφαλιστικές πάνω στην πλατφόρμα, ώστε να δώσουν
αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για να αποσυμφορήσουν τις μεσητικές και τους συνεργάτες τους από περιττές διαδικασίες. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να μου θέσετε. Σας ευχαριστώ. Έχει ξεκινήσει τμηματικά πριν από 2 χρόνια μόνο το κομμάτι της συγκριτικής τιμολόγησης και τώρα είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία κάνει ό,τι είπαμε νωρίτερα.